Έχει ήδη περάσει μία εβδομάδα από τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλο, με αυτόν τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε, και στην ανάκριση δεν έχει εισφερθεί κανένα στοιχείο από την αστυνομία. Θα έπρεπε να υπάρξει μία μέρημνα άμεση για την συλλογή στοιχείων προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό. Πλην όμως αυτό δεν έγινε. Ανέλαβε την υπόθεση τακτικός ανακριτής, ο οποίος από τη μεριά του έκανε τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες προκειμένου να ζητήσει από την αστυνομία να του παρέξει το υλικό της δικογραφίας, ό,τι μπορούσε να του φανεί χρήσιμο, πιστήριο, καταγραφές. Και αυτό δεν συνέβη. Από την αρχή, το πρώτο που θα ζητούσε κανείς για την υπόθεση αυτή είναι τις καταγραφές που υπάρχουν από τις κάμερες των γύρω καταστημάτων και του καταστήματος, αν υπήρχε. Πράγμα που δεν το μάθαμε ποτέ. Αυτό το ζήτησε και η πολιτική αγωγή, εμείς δηλαδή με αίτημά μας, και επανήλθε και ο ανακριτής με δεύτερο αίτημά του, γιατί η αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στο πρώτο. Δεν είχαμε καμία πρόοδο, έχει περάσει ήδη μία εβδομάδα, με σοβαρό κίνδυνο το υλικό αυτό να μην υπάρχει πια, και η ανάκριση βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό της πρώτης ημέρας. Μαθαίνουμε από τον τύπο ότι έχει διερευνηθεί το μαχαίρι ως προς τα αποτυπώματα και δεν έχει φτάσει στον ανακριτή και στα χέρια των διαδίκων καμία σχετική έκθεση. Έχω μία πεποίθηση πλέον ότι η αστυνομία δεν συνδράμει το έργο του ανακριτή. Και αυτό είναι ένα παράδοξο που πρέπει να εξεταστεί. Πώς πρέπει να εξεταστεί? Ότι είναι μία ασυνήθις διαδικασία είναι δεδομένο. Αν σημαίνει κάτι άλλο, ίσως και σε συνδυασμό με τις ομογενοποιημένες, αν θέλετε, δηλώσεις των εκπροσώπων της αστυνομίας, μήπως σημαίνει κάποια συνολική άρνηση της αστυνομικής αρχής να συνδράμει στην έρευνα της περίπτωσης αυτής, στη διερεύνησή της, και για ποιο λόγο? Υπάρχει μήπως κάποια πρόθεση συγκάλυψης δεδομένων που αφορούν την αστυνομία?